υπάρχει σαν νομαρχιακή αυτοδιοίκηση, έρχεται εμπλακεί στο 100%. Κοιτάξτε, κύριε Φρουρή, εκτός του τρίτου. Έχω πει πάρα πολλές φορές ότι προσπαθούμε η ρόλη μας να είναι διακριτή και να μην μπαίνουμε σε αρμοδιότητες άλλων φορέων. Σωστό. Σέβουμε τις αρμοδιότητες των και δημάρχων λογικό και, έτσι πρέπει. Και δεν θέλω να εμπλέκομαι σε, σε δικά τους έργα. Εφόσον μας ζητηθεί, οπωσδήποτε παρέχει τη βοήθειά μας. Σωστό. Έχω εκφράσει από την αρχή της θητείας μου, σε εσάς τουλάχιστον το γνωρίζετε, την ανησυχία μου για τη Σπάρτη. Καταρχάς η Σπάρτη, η δεύτερη και ιστορική πόλη της αρχαιότητας μετά την Αθήνα, δεν διαθέτει μουσείο. Την ανησυχία μου αυτή την γνωρίζετε και γνωρίζετε και τις ενέργειες που έχουμε κάνει και δεν ήθελα έτσι απλώς να αναφερθώ επιγραμματικά ότι το καλοκαίρι του 2004 μετά από πίεση στον τότε υφυπουργό κ. Τατούλη, μάλλον να σας πω νωρίτερα ότι όταν ανέλαβα εγώ ο χώρος του σημερινού μουσείου ήταν χώρος λαϊκής αγοράς. Τότε με απόφαση της Ομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και δική μου μετατράπηκε σε χώρο μουσείου. Έγινε το πρωτοβήμα δηλαδή. Οπότε μετατρέψαμε το χώρο αυτό σε χώρο μουσείου. Μετά με πιέσει στο γύρο. Εννοούμε το παλιό εργοστάσιο του Χημοφίξ. Δηλαδή στο σχέδιο πόλη Σπάρτη αναφέρεται ως χώρος λαϊκής αγοράς. Και τότε με απόφαση δική μου, μετά από συνεννόηση με τον Δήμο βέβαια Σπάρτη, το μετατρέψαμε και το κάναμε χώρος μουσείου. Μετά πιέσαμε τον κύριο Τατούλη, τον υφυπουργό τότε πολιτισμού. Πράγματι ο άνθρωπος βοήθησε και αγοράσαμε το οικόπεδο αυτό από την Εθνική Τράπεζα, το αγόρασε το Υπουργείο Πολιτισμού βέβαια, την ανέγερση του μουσείου. Μετά ξεκινήσαμε τις πιέσεις προς το Ίδρυμα Νιάρχου. Το Ίδρυμα Νιάρχου δέχθηκε να χρηματοδοτήσει την αγίαση του μουσείου. Δυστυχώς δεν πέσαμε σε κατάλληλους υπουργούς πολιτισμού. Είδε Βουλγαράκης, Λιάπης κτλ. Και εγώ ξέρετε λέω τα πράγματα με το όνομά τους. Και καλά κάνει. Οι οποίοι θα ανήκανε να διαχειριστούν μια δωρεά, όχι να κάνουν έργο. Ήρθε ο προηγούμενος υπουργός, ο σημερινός πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Σαμαράς, τον οποίο επισκέφθηκα τότε. Και του έθεσα το θέμα, το προχώρησε, το ανέλαβε προσωπικά, ήρθε σε επαφή με το Ίδρυμα Νιάρχου και κανόνισαν ώστε το Υπουργείο να λάβει τη μελέτη. Αυτό ζήτησε το Ίδρυμα Νιάρχου. Λέει: για να συμμετέχετε κι εσείς σαν Υπουργείο, δώστε μου τη μελέτη και εγώ θα σας δώσω τα χρήματα για το κυρίως του έργου. Για την βέβαια, κατασκευή. Ήρθε η αλλαγή. Με το Ίδρυμα Νιάρχου έχω επαφή συχνή και μου είπαν ότι έχουν ενημερώσει τον νέο Υπουργό και είναι εν ώψη μια νέα συνάντησης με τον νέο υπουργό για να ξεκινήσει η διαδικασία αυτού του μουσείου. Αυτό τελείωσε. Θέλω να πιστεύω ότι επειδή και το Ίδρυμα Νιάρχου έχει δείξει ενδιαφέρον, θέλω να πιστεύω ότι θα ολοκληρωθεί πολύ σύντομα. Σύντομα βέβαια δεν μπορεί να ολοκληρωθεί, αλλά διαφορετικά θα δρομολογηθεί. Από εκεί και πέρα. Πάντως λείπει. Είναι γεγονός ότι λείπει το μουσείο. Σπάρτη χωρίς μουσείο το ξέρετε καλύτερα. Θέλω να σας πω κάτι. Και είναι και υποχρέωση πολιτείας μετά από το Μουσείο Αθηνών, επιτέλους και η Σπάρτη, η δεύτερη πόλη της αρχαιότητας, να αποκτήσει μουσείο. Έτσι. Όχι τώρα που έχουμε βρει και τον χρηματοδότη, μα είναι δυνατόν. Αν είναι δυνατόν. Λοιπόν, εν διάφορε τόσο, ανεξάρτητα από το μουσείο, σας έχω πει πολλές φορές τις ανησυχίες μου ότι η σημερινή Σπάρτη δεν έχει να προσφέρει τίποτα στον επισκέπτη της. Τίποτα που να θυμίζει την αρχαιότητα. Διότι και αυτές οι ανασκαφές, όχι συστηματικές, αλλά ευκαιριακές, όπως το είπατε, για την ασκαφή των πολυκατοικιών. Όλα αυτά τα ευρήματα που μας έδωσαν έχουν ήδη θαυτεί και δεν είναι επισκέψιμα. Αλλά χρειάζεται κάτι